Χαιρετίζουμε το μεγαλειώδη αγώνα των κατοίκων του Σελήνου για το ζήτημα του κλεισίματος του καταστήματος των ΕΛΤΑ σε μια περιοχή πραγματικά που έχει δώσει αίμα την ελευθερία της χώρας μας. Έχει καταστραφεί και δυστυχώς είναι ορεινή μειονεκτική περιοχή και δυστυχώς, όπως και πολλά άλλα καταστήματα, ήρθε σήμερα η κυβέρνηση να τα κλείσει. Χαιρετίζουμε τον μεγαλειώδη αγώνα που είναι τώρα και μέρες, κρατάει, είναι μαζικότατος, με μαζική συμμετοχή των κατοίκων. Το κλείσιμο είναι στη λογική κόστους όφελους, δηλαδή η ζωή και η ποιότητα ζωής των κατοίκων βαριάζεται με το κέρδος να έχουμε εταιρείες. Κοινωνικό αγαθό όπως είναι οι μεταφορές έχουν γίνει και θα ζήσαμε και στα Τέμπη και τα ζητήματα με τα τρένα τότε, έχουν μπει στο βωμό του κέρδους. Και σε αυτή τη λογική δεν παλεύουμε. Όπως βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των βουριών που κλείνει και αυτό είναι απαράδεκτο. Περιοχή αναγκάζονται μεγάλοι άνθρωποι να κατεβαίνουν, να φεύγουν από εκεί, να κατεβαίνουν στην πόλη. Και βέβαια στην Κάνταρο που είναι το πρόβλημα τεράστιο, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη και εξυπηρετεί δύο πρώην καποδιστριακούς δήμους, τον Ανατολικό Σέλινο και τον πρώην Δήμο Καντάνου. Εμείς πιστεύουμε ότι ο μαζικός του αγώνα θα φέρει την νίκη. Το φέραμε το θέμα χθες στη Βουλή, αλλά λόγια να αγαπητούμαστε στη Βουλή. Χθες την επίκαιρη ερώτηση που κάναμε. Έχουμε καταθέσει χθες καταθέσαμε ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Περιμένουμε να πάρει θέση η Περιφέρεια και δεν είναι να κρατάμε ίσες αποστάσεις και να δούμε και να κάνουμε. Θέλουμε καθαρές κουβέντες και ελπίζουμε ότι με το μαζικό του αγώνα θα έρθει και η νίκη. Η μαζικότητα δίνει ότι είμαστε κοντά και πιστεύουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα.